κάνοντας χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην πλατεία της πόλης, παράλληλα με τους πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και τις εθελοντικές ομάδες υπό την αιγίδα του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, χαρούμενη ατμόσφαιρα, πολλά εδέσματα και κρασί ήταν ορισμένα μόνο από τα στοιχεία της εκδήλωσης. Στα σπιτάκια της πλατείας, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τη δράση των πολιτιστικών συλλόγων και να βρει γλυκά αλλά και δώρα. Εμείς δείχνουμε κάτι γλυκά που φτιάχνουμε παραδοσιακά από τις μανάδες των κοριτσιών, χειροτεχνία όπως βλέπετε εκεί, κεραμικά φτιάχνουμε, έχουμε ένα τμήμα κεραμικών στο σύλλογό μας, όπως επίσης βγάζουμε και κάτι διακοσμητικά λόγω των ημερών, με βασίλισσες, ρεσό και τα λοιπά, για να πουλήσουμε λίγο στο... να κάνουμε και κάποιο έσοδο. Τι εύχεστε στον κόσμο? Χαρούμενες γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία και πάνω απ' όλα με γέλιο και χαρά, αισιοδοξία και τίποτα άλλο. Μπορεί να δει κανείς το περιπτερό σας εδώ στο σπιτάκι σας? Όλους τους παλιούς μου δανειώτες, όλους τους παλιούς μου δανειώτες από τη μικρά, από τη Μικρά Ασία. Ο σύλλογός μας λέγεται Μικρασιατών Νέων Μουδανιών Αγία Θεοδοσία, από τα παλαιά Μουδανιά της Μικράς Ασίας που μεταφέρανε εδώ την Αγία Θεοδοσία. Υπάρχει βέβαια και η εικόνα της Αγίας Θεοδοσίας και το εκκλησάκι που βρίσκεται στην γωνία του Αγίου Γεωργίου της Κεντρικής Εκκλησίας. Είναι εδώ η Αγία Θεοδοσία, η εικόνα της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Ποτίδας Φλέγρα φέτος πρωτοτύπησε και έτσι, αντί για εδέσματα, εκθέτει ιδιαίτερες χειροποίητες δημιουργίες. Είπαμε κάθε χρόνο να μην φέρνουμε γλυκά και τα τετριμένα, τέλος πάντων, και είπαμε να φέρουμε κάτι πιο καλό, πιο όμορφο, και έτσι αποφασίσαμε να φέρουμε αυτά εδώ. Είναι χειροποίητες κατασκευές όλα, έχει γούρια, έχει ροδάκια, κοσμήματα, έχει αγιογραφία, μια φίλη που αγιογραφία από την Ποτίδα, ζωγραφική. Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία στην πλατεία? Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τι εύχεστε? Καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις στην πλατεία αποτελούν έναν καλό λόγο για να επισκεφτεί κάποιος τα νέα Μουδανιά και να ενισχύσει την τοπική αγορά.